Με μεγάλη χαρά πραγματικά θα τον παρουσιάσουμε. Είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος και πάνω απ' όλα ένας πολύ καλός φίλος, ο Στέλιος ο Κατεργιαννάκης, τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα στο στούντιο του Cree Today. Στέλιο, καλησπέρα, να σε ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση που σου κάναμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Είσαι από τους καλούς φίλους διαχρονικά. Τιμή μας. Στέλιο, που είσαι εσύ μαζί μας εδώ και... Όχι, να το εξηγήσω γιατί λέω ότι είσαι από τους καλούς φίλους. Γιατί είσαι πάντα σταθερός στις απόψεις σου, πάντα είσαι εργατικός, πάντα έχεις ήθος, αξιοπρέπεια, πάντα σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και τους συναδέλφους σου. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμα. Είναι τιμή που θα έχουμε αυτή τη συζήτηση που θα ξεκινήσει από τον Όφη. Από τι άλλο, από τον Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε παράξενο φεγγάρι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα play out, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι το ότι παίζει στα play out δεν μπορεί να τα αποδεχτεί. Δηλαδή, φαίνεται ότι κυριαρχεί η έλλειψη κινήτρου. Προχθές δεν ήταν κακός, καλύτερος από τον Απόλλωνα ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά έχασε 2-1. Αντώνη, κοίταξε να δεις. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Ένα. Δεύτερον, οι παίχτες πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με την άποψη ότι η ομάδα δεν έχει κίνητρο. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν συμφωνείς με αυτή την άποψη. Όχι, δεν να την ακούσουμε. Να ναι. Ακούσουμε το άκουσα προσεκτικά. Η αγωνιστική περίοδος ξεκινάει τον Αύγουστο και ολοκληρώνεται τον Μάιο. Ούτε συμφωνώ με το διαχωρισμό κανονική περίοδος και play-out ή play-off. Η περίοδος τελειώνει τον Μάιο. Άρα ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι υποχρεωμένος, όπως ο κάθε εργαζόμενος, να προσπαθεί καθημερινά στις προπονήσεις σε συνεργασία με τον προπονητή του και συγχρόνως στους αγώνες. Γι' αυτό πληρώνεται, πρέπει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Δηλαδή, ο στόχος πρέπει να είναι νίκη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχει κίνητρο. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά του. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα, συγγνώμη, σταμάτησε στην κανονική περίοδο, επειδή ο Όφη δεν κατάλαβε την έκτη θέση. Αντεπιχείρημα. Σε πάνω σε αυτό, σε προλαβαίνω. Δεν είναι λογικό, δεν είναι απολύτως λογικό όταν ο μεγάλος στόχος σε μια κοπιαστική χρονιά, σωματικά, πνευματικά, ψυχολογικά, δεν επιτυγχάνεται. Που κακά τα ψέματα ήταν η είσοδος στην Εξάδα. Να υπάρχει αυτό το ξενέρωμα ακόμα και στον επαγγελματία, όχι στο φίλαθλο, ο οποίος θα πληρώσει το εισιτήριο για να δει το μάτς, σε αυτόν που πληρώνεται πραγματικά γιατί είναι η δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Να υπάρχει αυτό το χαλάρωμα ή όπως το λέμε αυτό το ξενέρωμα, μέχρι σε ένα σημείο βεβαίως όποτε γίνεται ανοιχτό, γιατί μετά δεν γίνεται. Εδώ είναι να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Εσύ όταν νιώθεις ξενερωμένος, όπως μου είπες, υπάρχουν ξενέρωμα. Υπάρχουν και αυτές. Ένα λεπτό. Όταν εσύ είσαι για διάφορους λόγους δεν είσαι καλά, να το πω αλλιώς. Εσύ στη δουλειά σου δεν είσαι συνεπής. Είσαι συνεπής, ίσως να μην είσαι το ίδιο παραγωγικός. Αυτό το ξέρει το αφεντικό σου, όχι εγώ. Λοιπόν, σου επαναλαμβάνω. Σωστό. Είναι εργαζόμενοι. Συγγνώμη, ο κύριος Μπούσης, η διοίκηση που ηγείται, όταν τέλειωσε η κανονική περίοδος, είπε στους παίχτες δεν σας πληρώνω από εδώ και πέρα. Είπε στον προπονητή δεν σας πληρώνω από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μπούς πληρώνει κανονικά, όπως και κάθε διοίκηση. Και όσο επαναλαμβάνω, εμένα ήταν, είναι και θα είναι η άποψή μου, έχουμε να κάνουμε με εργαζόμενους που ακολουθούν το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή και είναι υποχρεωμένοι μέχρι τη λήξη της κανονικής περίοδου. Συγγνώμη, όταν λέω κανονική περίοδο, εννοώ το τέλος Μαΐου. Ναι. Ωραία. Είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν καθημερινά και, όπως είπα και νωρίτερα, σε κάθε παιχνίδι να προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Η νοοτροπία αυτή δεν έχω κίνητρο. Η νοοτροπία αυτή άξενέρωμα. Θεωρώ ότι είναι αντιεπαγγελματική νοοτροπία. Και αν κάποιοι από τους παίχτες πιστεύουν, του Όφη εννοώ, πιστεύουν σε αυτή την νοοτροπία, είναι προτιμότερο, πιο έντιμο και ηθικό να πάνε να πούν στον προπονητή: ξέρετε κάτι, εγώ από εδώ και πέρα δεν θέλω να παίξω. Πιστεύεις, Στέλιο, ότι πρέπει να γίνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, θα κριθούν και από τα play-out, ή πρέπει να πούμε ότι η χρονιά, οι κρίσεις πρέπει να γίνουν μέχρι την κανονική. Δηλαδή, αυτό που μας παρουσίασαν στην κανονική περίοδο είναι το σημείο αναφοράς. Στα play-out είναι κάτι διαφορετικό. Πιστεύεις ότι κάποιοι πρέπει να κριθούν και από την παρουσία του στα play-out? Όχι. Και να εξηγήσω το γιατί. Ναι. Η δουλειά του ποδοσφαιριστή ξεκινάει να πάρουμε από τον περασμένο Ιούλιο, όταν ξεκινούν οι προπονήσεις για την προετοιμασία, πάνε στο εξωτερικό, στη συνέχεια ξεκινάει το πρωτάθλημα. Κάθε μέρα ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο δίνει εξετάσεις. Παρουσία του προπονητή του, των συνεργατών του και φυσικά των εκπροσώπων της διοίκησης που είναι στο προπονητικό κέντρο. Η δουλειά του λοιπόν είναι να δουλεύει καθημερινά. Η δουλειά του να δουλεύει καθημερινά για να φτάσει στο σημείο ο κύριος Νιόμπλιας τον ΑΒΓ παίχτη να μην τον χρησιμοποιήσει,
σημαίνει ότι στις καθημερινές προπονήσεις που είναι παρόν από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν στους στόχους που έχει θέσει ο ΟΦΗ. Και να υπενθυμίσω κάτι, ότι με βάση την συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Ιούλιο ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ, είχε πει ότι ο στόχος της ομάδας είναι τα play-off. Ναι. Το γεγονός όμως ότι η ομάδα δεν κατάφερε να περιληφθεί στην πρώτη εξάδα δεν είναι αποτυχία για μένα. Η προσπάθεια όμως της ομάδας συνεχίζεται. Και οι παίχτες αυτοί, για να μην πείσουν τον προπονητή τους να τους δώσει την ευκαιρία να παίξουν, σημαίνει ότι δεν τον ικανοποιούσαν στο σύνολο των προπονήσεων καθημερινά. Πιστεύεις ότι η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ, οι μεταγραφές πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές κινήσεις, με την προϋπόθεση ότι μένει η ομάδα όσο έχει, ότι κρατάει αυτούς που θέλει, ότι πρέπει να έχουμε δηλαδή, ζητάω την άποψή σου. Αντώνη, κοίταξε να δεις. Καταρχήν μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι μεταγραφές έχουν κόστος και όλα ξεκινάνε το οικονομικό. Βεβαίως. Τι χρήματα θέλει να διαθέσει η διοίκηση. Αυτό είναι το ένα. Ανάλογα με τα χρήματα που θα διαθέσει η διοίκηση, θα πρέπει να προβεί και στις κατάλληλες ενέργειες. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει επί διοίκησης Μπούση είναι ότι αυτοί οι οποίοι περιλαμβάνονται αυτό που λέμε scouting, τμήμα scouting, είναι ανεπαρκείς. Αν θα καθίσουμε να δούμε στις 6 μεταγραφικές περιόδους που συμμετείχε ουσιαστικά η τωρινή διοίκηση, να δούμε τι παίχτες έφερε. Και πρόσεξε, πάντα θα λαμβάνουμε υπόψη μας το οικονομικό και το πώς λειτουργεί η διοίκηση. Από ό,τι λένε, και δεν λένε ψέματα γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ο κύριος Μπούσης έχει φροντίσει κάθε τέλος του μήνα όλοι που έχουν οποιασδήποτε μορφή εργασιακή σχέση με την ΠΑΕ ΟΦΗ, στους λογαριασμούς τους καταθέτει τα χρήματα που δικαιούνται και που έχουν συμφωνήσει. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο σκάουτινγκ, διότι από εκεί ξεκινάει το θέμα, και να πω στο σημείο αυτό κάτι απλό για όσους δεν το γνωρίζουν. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με την απόφαση του τρόπου λειτουργίας της ΠΑΕ ΟΦΗ που είναι σεβαστή. Διότι η διοίκηση έχει την ευθύνη της οικονομικής και της οικονομικής λειτουργίας της ομάδας, δηλαδή να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Ο κύριος Νιόπλιας θα πει στη διοίκηση ότι εγώ θέλω παράδειγμα σέντρε φορ, αμυντικό χαφ, μεσοεπιθετικό. Η διοίκηση λοιπόν θα του πει, δεν προτείνει παίχτες ο κύριος Νιόπλιας. Ωραία. Η διοίκηση λοιπόν θα του πει, σου προτείνω τον Α, τον Β, τον Γ παίχτη, ναι. Επέλεξε. Α, ωραία. Β, γάμα, άρα λοιπόν από τη στιγμή που η διοίκηση δουλεύει με τέτοιο τρόπο και δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να τον δουλεύεις κάτω από πολύ καλές συνθήκες όπως υπάρχουν τώρα και την τελευταία τριετία στη διοίκηση ΠΑΕ ΟΦΗ, αυτοί που δουλεύουν να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και αυτοί που είναι στο τμήμα σκάουτινγκ, με βάση τους παίχτες που έχουν επιλεγεί, διότι αυτοί προτείνουν και στη συνέχεια η διοίκηση με τον προπονητή, ναι, έχουν τον τελευταίο λόγο. Mm-hmm. Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό όμως έχει να κάνει με το τι απαιτήσεις έχει ο κύριος Μπούς. Και εδώ πρέπει να πω το εξής, κάτι που το έχω γράψει και το έχω πολλές φορές. Δυστυχώς το πρόβλημα για την ΠΑΕ ΟΦΗ είναι ότι ο κύριος Μπούσης ακόμη δεν έχει μάθει πώς λειτουργεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο κύριος Μπούσης με βάση τις προϋποθέσεις και τις πολύ καλές συνθήκες εργασίας που προσφέρει σε αυτούς που έχουν επαγγελματική ή εργασιακή σχέση με την ΠΑΕ ΟΦΗ, θα έπρεπε να έχει απαιτήσεις, αλλά δεν το κάνει. Και θα πω στο σημείο αυτό κάτι πολύ απλό. Για να πάμε 2-3 χρόνια πίσω. Στις 6 Αυγούστου του 2019, όταν στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο έγινε η παρουσίαση του ΣΥΜΟΥ, του τότε προπονητή, είχα ρωτήσει τον κύριο Μπούση κάτι πολύ απλό. Τον Οκτώβριο του 18, όταν έγινε η παρουσίασή του σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ναι, το ρώτησα με ποιους επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς στόχους και ποιο είναι το σχέδιό του για τον ΟΦΗ. Τότε λοιπόν ο κύριος Μπούς πάρα πολύ σωστά είπε, αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει να μείνει ομάδα κατηγορία. Στις 6 Αυγούστου του 2019, σε αυτή την ίδια ερώτηση που του έκανα, είπε, εμείς θέλουμε οι παίχτες μας όταν θα χάσουν το παιχνίδι της Κυριακής να μην σκύβουν το κεφάλι και να συνεχίζουν τη δουλειά και να πηγαίνουν με στόχο στο επόμενο παιχνίδι τη νίκη. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας που έχει, και εύχομαι να τα πολλαπλασιάσει, πάνω από 15 σούπερ μάρκετ στην Αμερική, ήρθε να ασχοληθεί με ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζει. Και η επιχειρηματική του και επαγγελματική στόχη είναι τι, η νοοτροπία αυτή θα περάσει στους παίχτες. Με αυτή την νοοτροπία ο ΟΦΗ έχει 40 χρόνια. Αυτή την νοοτροπία ο ΟΦΗ έχει 40 χρόνια, δεν είναι καινούρια. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το θέμα για μένα. Διότι πρόσεξε να δεις, Αντώνη, είναι άλλο να διαθέτεις, τα νούμερα είναι με μεταφορική έννοια, 100 ευρώ για μία ομάδα, και άλλο να διαθέτεις 1000. Όταν διαθέτεις 1000 υπάρχουν απαιτήσεις. Και πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις.
Γι' αυτό και επαναλαμβάνω. Θεωρείς ότι ο Πύχης, ναι, σε διακόπτω, Στέλιο, έχει μπει χαμηλά για την ομάδα του Όφη? Κοίταξε, όλα ξεκινάνε, όπως είπα και προηγουμένως, το τι θέλει να κάνει αυτός ο οποίος έχει το οικονομικό κουμάντο. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί με πιο πρόσφατο παράδειγμα την περίπτωση της Αταλάντα, η οποία πριν 5 χρόνια ήταν στην 6 χρόνια ήταν που ήταν στη Β' Εθνική. Ναι, ναι, είναι μία. Ωραία. Οι άνθρωποι λειτουργήσαν με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια, δηλαδή τι. Οι επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη της ομάδας στο οικονομικό θέλουν να βγάλουν χρήματα. Για να βγάλεις χρήματα από το ποδόσφαιρο, πρέπει να δημιουργήσεις καλή ομάδα. Η καλή ομάδα γίνεται από τους καλούς παίχτες. Έτσι δημιουργείς πλούτο, για να το πάθει και αλυσίδα. Όχι, το ένα με το άλλο. Κοίταξε, Αντώνη, το ποδόσφαιρο είναι σαν ένα θεατρικό κινηματογραφικό έργο, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι βέβαιο. Ωραία. Αυτό μιλάμε με βεβαιότητα. Αν έχουμε ένα καλό έργο, θα πάμε να το δούμε. Αν δεν έχουμε, δεν θα το δούμε. Πολλές φορές, ακόμα και όταν είναι κακό το έργο, πας και το βλέπεις επειδή το αγαπάς. Και αυτή η παράμετρος υπάρχει. Αλλά πρόσεξε όμως να δεις. Είναι κάτι στη ζωή μας μέσα. Εγώ ή εσύ θα πάμε να μετέχουμε σε κάτι που θα μας στενοχωρήσει? Ναι, πολλές φορές ναι. Όχι, εγώ δεν θα πάω. Είναι ο μαζοχισμός του φιλάθλου. Αυτό που λες. Όχι, εγώ μιλάω γενικά. Δεν είναι πιεντών. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν. Οπαδού, όχι του φιλάθλου. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν ο φίλαθλος για να πάει πρέπει. Μιλάς για το φίλαθλο, όχι τον οπαδό. Το φύλαθμα μιλάω, ναι. Και ο παδός φύλαθμος είναι, διαμπληρώνει στιγμή. Όχι, όχι, ο παδός είναι κάτι διαφορετικό. Να το δούμε αυτό μετά. Ο φύλαθμος λοιπόν θέλει να περάσει καλά. Εφόσον λοιπόν η διοίκηση, όπως έχει συγκροτήσει την ομάδα, έχει πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες στην έδρα της μέσα να έχει επιτυχίες, είναι το βασικό κίνητρο, όχι μόνο για το φύλαθλο το να πάει στο γήπεδο, γι' αυτό που λέμε χορηγία, αυτό που λέμε συνεργασία με τηλεόραση, αυτό που λέμε στοίχημα κλπ. Με κατάλαβες. Άρα λοιπόν το θέμα είναι το εξής. Τι κίνητρο δίνει ο Όφη? Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, επειδή μιλάμε για τον Όφη, ότι οι παίχτες είναι υποχρεωμένοι σε κάθε παιχνίδι. Δεν παίζει σημασία αν είναι κανονική περίοδος ή τα play-off, τα play-out. Να δίνει το match. Φίλαθλοι αυτή τη στιγμή του Όφη, ή οπαδοί αν θέλεις, έχουν πληρώσει εισιτήρια διαρκείας για όλη την αγωνιστική περίοδο. Δεν πληρώσανε εισιτήριο διαρκείας μόνο για 10 παιχνίδια. Οι 20 παιχνίδια που είναι η κανονική περίοδος. Αλλά επαναλαμβάνω, ο πύχης των απαιτήσεων ξεκινάει πάντα από την κορυφή της ομάδας, που λέγεται πρόεδρος και διοίκηση. Εδώ να καταθέσω, για μία ακόμα φορά τη δική μου την προσωπική μου άποψη για τον Όφη, είναι ότι... Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Ναι, Στέλιο. Κατά τη γνώμη μου, η πορεία του Όφη είναι καλή. Α, να ρωτήσω επίσης, ναι, ένα γενικό σχόλιο για το φετινό Όφη, δηλαδή για αυτό που ως τώρα έχουμε δει από την ομάδα του Όφη, που ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, από τις παρεμφές χρονιές, μάλλον από το προηγούμενο Αύγουστο, το Σεπτέμβριο. Αν θα πάμε στον περασμένο Ιούλιο, ναι. Πώς ξεκίνησε η ομάδα προετοιμασία, με ποιους παίκτες, ωραία. Αυτό που είχε πει τότε ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΟΦ, για μένα μου φάνηκε υπερβολή. Θύμησε μου για ποιο λες. Είχε πει τότε ότι η ομάδα έχει στόχο να μπει στα play-off. Για τα play-off, ναι, ναι, και λέω, θυμάμαι, ναι. Με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίκτες, όπως είχε φτιαχτεί το roster, δεν έβγαινε. Στη συνέχεια έγιναν κάποιες προσθήκες. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ, επειδή αναφέρθηκα στο τμήμα scouting. Από τον μήνα Νοέμβριο, οι ομάδες οι οποίες έχουν οργανωμένο τμήμα scouting, προετοιμάζουν και βρίσκουν λύσεις για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Από την περίοδο του καλοκαιριού, αυτές οι ομάδες που έχουν οργανωμένο τμήμα scouting, προετοιμάζουν τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Για το θέμα το επιθετικό, ναι, για πες μου. Μιλάω γενικά. Μα έχουν φέρει αστείους παίχτες τώρα στον Όφη. Δεν θέλω να πω σε ονόματα. Και αυτό φαίνεται στην πορεία των επιλογών που κάνει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής. Δηλαδή, είναι τέτοια εύκολη πληροφόρηση σήμερα σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να είσαι διοίκηση. Είναι πάρα πολύ εύκολη πληροφόρηση σε όλο τον κόσμο να δει πληροφορίες για κάποιο παίχτη. Και οι αριθμοί οι οποίοι συνοδεύουν ένα παίχτη δεν είναι τυχαίες. Δηλαδή δεν μπορεί ένα σεντερφόρ περιοχής να βάζει ένα γκολ τη χρονιά για να τον παίρνει στον Όφη. Που ο Όφη θέλει να βγει στα play-off. Ναι. Δεν γίνεται. Κι όμως έχουν κάνει τέτοιες επιλογές. Να σου υπενθυμίσω, το Δεκέμβριο του 2018 φέρε ένα σεντερφόρ από τη Β' Εθνική Σουηδία 24 χρόνια που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ στην Α' Εθνική. Και η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 και είχε βγει Α' Εθνική Σουηδία, τον άφησε ελεύθερο, δεν τον κράτησε και τον φέρανε στον Όφη. Γι' αυτό λέω ότι εάν ο κύριος Μπούσης φροντίσει. Υπήρξαν όμως χαιρετισμένα στοιχήματα σε διακόπτω. Με έφυγε η Ρέντο, ο οποίος επίσης δεν ήταν ευαίσθητο καμία... στην ομάδα. Μα κοίταξε, όταν φέρει 30 παίχτες, δεν είναι δυνατόν να σου βγουν 2, 3, 4, 5.
Αν θα δεις όμως συνολικά τα χρήματα που έχει διαθέσει ο κύριος Μπούσης σε μεταγραφές παικτών, η προσφορά του στην ομάδα είναι μηδενική. Και δεν είναι λύση. Δεν έχουν πιάσει τόπο, θέλεις να πεις. Δεν προσφορά στην ομάδα. Έχουν δοθεί σοβαρά χρήματα χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα ανταποδοτικότητα μέσα στο γήπεδο. Φυσικά. Και σου επαναλαμβάνω, όλα ξεκινάνε από τις πολύ καλές συνθήκες δουλειάς που έχει εξασφαλίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρέχει βεβαίως ο Όφη, είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο πραγματικά. Δουλεύουν όλοι απερίσπαστοι, χωρίς να έχουν κανένα άγχος ότι τέλος του μήνα δεν θα πληρωθούν. Ναι, δισεύρετο είναι αυτό. Όχι μόνο για οποιοδήποτε επαγγελματία. Και η πορεία για μένα του Όφη είναι θετική. Για να μην πω θετικότατη. Δεν παίζει σημασία το ότι ο Πας Γιάννενα αποδείχθηκε καλύτερος, ναι, και πήρε την έκτη θέση. Αποδείχθηκε καλύτερο. Δεν είναι όμως κακή η πορεία του Όφη στην 7η θέση. Και αυτό έγραφα πριν από 15 μέρες, ότι πρέπει πάση θυσία οι παίχτες του Όφη να κρατήσουν την ομάδα στην 7η θέση. Μάλιστα. Δεν δικαιολογούνται να μην κρατήσουν την ομάδα, και διότι οι άλλες ομάδες που καλούνται να αντιμετωπίσουν δεν είναι καλύτερες του Όφη. Όχι. Και απέναντι σε αυτές τις ομάδες, ο Όφη, σε μια μεγάλη διάρκεια της μέχρι σήμερα αγωνιστικής περίοδου, οι παίχτες του Όφη έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο, έχουν προσφέρει ωραίο θέαμα. Επίσης. Ναι, νομίζω είναι άδικο να μην υποθεί αυτό. Βεβαίως. Επίσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει οι παίχτες του Όφη μέχρι σήμερα, θα πρέπει πρώτα αυτοί οι ίδιοι να τη σεβαστούν και να καταλάβουν ότι μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, που είναι στον επόμενο μήνα, να δίνουν σε κάθε παιχνίδι τον καλύτερο του σε αυτό. Δεν σου εξασφαλίζει κανείς ότι θα κερδίσεις. Εσύ όμως, σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στα 90 λεπτά του αγώνα, κάνε το καθήκον σου, και από εκεί και μετά, αν δεν σε βοηθήσει, θα τύχει ή δεν θέλει μπάλα, που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, να μπει μέσα στα αντίπαλα δίχτυα. Καλώς, αλλά κάνε όμως τη δουλειά σου. Για το παιχνίδι των Απόλλωνα προχθές ήταν θέμα πολύ καλή συγκέντρωση για μένα. Δεν ήταν κακός ο Όφη, δηλαδή. Δεν υπήρξε στο βαθμό που θα έπρεπε. Ναι. Το οποίο αυτό, κατ' εμένα, ας πούμε, δικαιολογείται μέχρι σε ένα σημείο εξαιτίας αυτής της χαλαρότητας, της ελαφρότητας, η οποία υπάρχει, Στέλιο. Αντώνη, δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Αν θα καθίσεις να δεις όμως σε κάποιες άλλες χώρες τι γίνεται. Ναι, κοίταξε. Ωραία, και αυτή την νοοτροπία θα πρέπει πρώτα οι διοικούντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη συνέχεια συνεργάτες τους στα τεχνικά team να την επιβάλλουν στους παίχτες. Επαναλαμβάνω, είναι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι εργαζόμενος, αμείβεται πάρα πολύ καλά, και έτσι πρέπει να είναι, διότι καθημερινά στην προπόνηση, που δεν συμβαίνει, αυτό δεν παρουσιάζεται σε άλλα επαγγέλματα. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής καθημερινά στην προπόνηση παίζει με την υγεία του. Βεβαίως. Να υπενθυμίσω το παρελθόν. Ήρθε ποδοσφαιριστής στην τρίτη, τέταρτη προπόνηση μετά την προετοιμασία και παθαίνει ρίξ στον τένοντα ή ρίξ στον πρόστιο χιαστό. Και λες για ποιον? Ο Ρούβας. Ο Ρόβας, συγγνώμη. Ο Ρόβας, ναι. Ναι. Που είχε έρθει στην. Με κατάλαβα. Ναι, βασίζει στη σωματική του ακαιρεότητα, βασίζεται το μέλλον, ο βιοπορισμός του, έτσι. Αυτό είναι το. Να υπενθυμίσω πίσω για τον Νίκο Δονόπλια, σε αγώνα με τον Ιωνικό. Σε αγώνα με τον Ιωνικό στην Νέαπολη, που υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού. Τρεις φορές ρήξη πρόστιου χιαστού υπέστη ο Μινάς ο Πίτσος. Για να μην πω άλλα ονόματα και θεωρείς κάποιος το ξεχνά. Γι' αυτό λέω ότι επειδή ακριβώς παίζουν κάτι. Κάτι παλιότερο. Ναι. Έχεις δίκιο. Πολλά. Γι' αυτό λέω ότι επειδή καθημερινά παίζουν με την υγεία τους, αυτοί πρώτοι πρέπει να σέβονται την προσπάθεια που κάνονται και αυτοί πρώτοι πρέπει να βάλουν την οτροπία στον εαυτό τους ότι εγώ το θα μπω στο γήπεδο. Δεν επιτρέπω να μην προσπαθήσω να έχω καλή απόδοση. Μάλιστα. Καταθέτοντας και εγώ την προσωπική μου άποψη, να πω σε ό,τι έχει να κάνει με τον Όφη, έχω πολλές φορές ότι στόχος για μένα πρέπει να είναι να ξαναγίνει μια σταθερή αξία μεσαίου μεγέθους. Δηλαδή σταθερότητα. Να κατακτήσει επιτέλους αυτό το θέμα της σταθερότητας που τόσο πολύ πονάει όταν μιλάμε για τον Όφη με τις χαρακτηριστικές αυξομοιώσεις. Και επιστρέφοντας σε σένα, θέλω να πω εδώ, πρέπει να πούμε κάτι που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Ότι εσύ έχεις φορέσει τη φανέλα του Όφη. Πριν περάσουμε σε κάποια προσωπικά πράγματα, εδώ πρέπει να πούμε ότι έχεις επί αλέφαντο. Ένα λεπτό τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, ναι. Το Σεπτέμβριο του 1973. Ορίστε. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στον Όφη. Με προπονητή τον κύριο Τζανί. Με προπονητή τον κύριο Ζαφυρόπουλο, την περίοδο 75-76 που η ομάδα βγαίνει στη Β' Εθνική, ναι. Συμμετέχω σε προπονήσεις της ομάδας. Ωραία, βγαίνει η ομάδα Α' Εθνική, έρχεται ο κύριος Στρατάκης, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Αυτά τα οποία μας έλεγε τότε είναι ακόμη και σήμερα διαχρονικά και
απορώ γιατί οι προπονητές δεν δίνουν τη σημασία που πρέπει. Αυτά που μας έλεγε τότε ο κύριος Στρατάκης ο Γιώργος, σε πληροφορώ, Αντώνη, ότι είναι ακόμη και σήμερα επίκαιρα. Και τότε λοιπόν που ήταν ο μήνας. Ναι, δηλαδή. Θα σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Το κομμάτι που λέει τεστημένες φάσεις, στο βαθμό που θα έπρεπε δεν το δουλεύουν. Και ένα άλλο το οποίο έχω διαπιστώσει ότι κάνουν οι προπονητές είναι λάθος. Στη διάρκεια της προπόνησης, Αντώνη, όταν ο προπονητής ο οποίος αμείβεται για τη δουλειά που κάνει, βλέπει κάποιους παίχτες να κάνουν λάθος, δεν σταματάνε τη φάση. Δεν σταματάνε τη φάση να πούνε εδώ, Στέλιο, Αντώνη, κάνεις λάθος, έπρεπε να κάνεις αυτό. Αν δεν διορθωθεί το λάθος που βλέπει ο προπονητής στην προπόνηση, είναι δεδομένο ότι θα το έχει μαζί του και στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Και ήθελα να πω λοιπόν τότε ότι είχε έρθει ο κύριος Αλέφαντος, ο Θεός να τον έχει καλά, στον Όφη, είχε ένα πρόβλημα με κάποιους παίχτες από την μεγάλη ομάδα και ζήτησε παίχτες από την ερασιτεχνική ομάδα του Όφη. Ναι. Εμείς παίζουμε ένα αγώνα με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη, εγώ χτυπάω στο γόνατό μου, τη Δευτέρα μαθαίνω ότι θέλει ο κύριος Αλέφαντος, όπως είχε ο Μακαρίτης, ο Μανέλης, ο Φουστανάκης και ο Κώστας Βορδενεράκης, λέει να πάμε να κάνουμε προπόνηση με την μεγάλη ομάδα, γιατί ήταν την Κυριακή το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ήθελε να μας χρησιμοποιήσει. Και εγώ όμως δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχα να χτυπήσει το γόνατο, έμεινα 6 μήνες έξω και αυτό πέρασε. Εγώ όμως θέλω να πω ότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Εγώ έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Όχι, να πούμε εκεί πέρα. Όχι, πρόσεξε. Σε φιλικά παιχνίδια με τον κύριο Αλέφαντο μπορεί να με χρησιμοποιήσει και να έπαιξα. Ναι. Σε επίσημο παιχνίδι της μεγάλης ομάδας του Όφη δεν έχω αγωνιστεί. Δεν έχεις αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι. Έφτασε στα πρόθυρα της πρώτης ομάδας δηλαδή, μπορούμε να πούμε. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Πέρασε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του είναι άξιο αναφοράς. Δεν είσαι μόνο. Δεν έχεις αυτό το. Ορισμένοι, ξέρεις, στους δημοσιογράφους έχουμε όλοι. Όλοι. Πολλοί έχουμε ένα σύνδρομο. Ότι δεν παίξαμε ποδόσφαιρο και γράφουμε εκεί, γράφουμε και αντιμετωπίζουμε αυτό το σύνδρομο. Εσύ δεν το έχεις αυτό. Έχεις παίξει ποδόσφαιρο, έχεις κλωτσίσει την μπάλα. Αντώνη, η δουλειά μας είναι να γράφουμε την αλήθεια για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μας. Το τι μπορεί να έχουμε στο πίσω μέρος της κεφαλής μας δεν αφορά τον κόσμο. Να είμαστε Σεφτσένκο, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, πάμε στο πρωτάθλημα. Τι θέση έπαιζες? Από την αριστερή μεριά. Αριστεροπόδαρος. Ναι. Αλλά ο κύριος Στρατάκης τότε, στη 76-77, με χρησιμοποιούσε σαν λίμπερο. Λοιπόν. Μεγάλος δάσκαλος. Και να πω κάτι που το θυμήθηκα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει Όφη την απόφαση να φέρει τον αείμνηστο τον κύριο Φάντροκο, προπονητή στον Όφη. Και του ζητήσαν τότε από τη διοίκηση του κυρίου Στρατάκη αυτός να έχει το γενικότερο κουμάντο. Ο κύριος Στρατάκης είπε, μα είστε καλά. Αυτή η τεράστια προπονητική φυσιογνωμία από την Ολλανδία, θα πάω εγώ να του πω τι θα κάνει και πώς θα λειτουργήσει. Ο βοηθός του Μίχελς, αργότερα πρώτος προπονητής στην ΑΕΚ μέχρι τους 4 του ΟΕΦΑ και τα λοιπά. Ναι. Και στην Κύπρο είχε πάει. Ναι, λέω για τους μεγάλους σταθμούς. Μάλιστα. Να πάμε, κάνουμε ένα διάλειμμα για τον Όφη, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Σε κάποιες πιο προσωπικές ερωτήσεις θα πάμε, αλλά να έρθουμε στο πρωτάθλημα της Super League 2, εκεί που τόσο ο Εργοτέλης όσο και ο Ηρώδοτος περνάνε δύσκολα. Ο Εργοτέλης έχει εξασφαλιστεί, αλλά περνάει δύσκολα διοικητικά. Ο Ηρώδοτος προσπαθεί να παραμείνει στην κατηγορία. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω, Στέλιο. Αντώνιο, όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι, όλα λοιπόν ξεκινούν από το οικονομικό. Το τι χρήματα διαθέτει και τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Ο Εργοτέλης έχει καταφέρει με την παρουσία του κυρίου Τουτζάρη και συνεχίζει μια παράδοση που είχε πριν τον κύριο Τουτζάρη, το να δουλεύει και με νέους παίχτες και να κάνει καλές επιλογές και να δίνει την ευκαιρία στους παίχτες φορώντας φανέλα του Εργοτέλη να βελτιωθούν και συγχρόνως να πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ο Εργοτέλης στην τελευταία πενταετία, από το 2017 που έχει έρθει ιδιαίτερα ο κύριος Τουτζάρης, θεωρώ ότι έχει φτιάξει μια διαχρονικά καλή ομάδα. Παρά το γεγονός ότι σε κάθε μεταγραφική περίοδο, μιλάω για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, φεύγουν κάποιοι παίχτες, χάρη στις ορθολογικές επιλογές που έχει κάνει ο Εργοτέλης με πρωτοβουλία του κυρίου Τουτζάρη και φυσικά έχει τη βοήθεια και του Σταύρου του Λαμπράκη, είναι γνωστό αυτό. Έχουν καταφέρει στον Εργοτέλη και έχουν φέρει καλούς παίχτες. Η ομάδα φέτος, εγώ πιστεύω ότι είχε δυνατότητες να κάνει περισσότερα πράγματα ο Εργοτέλης, να είναι πιο ψηλά. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ένα πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τους τραυματισμούς, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τις κάρτες και οι ελλείψεις είναι αυτές που
στέρισαν από τον εργοτέλη το δικαίωμα να είναι λίγο πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Όμως συνολικά, αν θα δούμε το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η χρονιά για τον εργοτέλη, θεωρώ ότι είναι σε θετική πορεία και θα πρέπει σε αυτή τη θετική πορεία που έχει η ομάδα φέτος να στηριχθεί η προσπάθεια για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ηρόδοτος έκανε την υπέρβαση λόγω της απόφασης που πάρθηκε από το κράτος και τον κύριο Αυγενάκη με την προώθηση των ομάδων από τη Football League να πάνε στη Super League 2. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Κατάφερε όμως με τον κύριο Παπαδημητρίου και έχει φτιάξει μια ομάδα που δυστυχώς δεν κατάφερε στον πρώτο γύρο να έχει μια σταθερή πορεία. Είδαμε τα Χριστούγεννα την περίοδο του Δεκεμβρίου να φεύγουν κάποιοι παίχτες. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή με τον κύριο Βούζα και κάποιες προσθέσεις που έκανε στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας η διοίκηση, με τελευταίο το χθεσινό παιχνίδι με την Καλαμάτα, έχει βελτιωθεί η ομάδα, παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει και φυσικά εξαρτάται από την ομάδα στη συνέχεια να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Νομίζω ότι ο Ηρόδοτος δεν υστερεί, δεν έχει μεγάλη διαφορά από τις άλλες ομάδες που είναι πιο ψηλά από αυτόν 3-4 θέσεις στο βαθμολογικό πίνακα. Απλά είναι θέμα αυτό που είπαμε και προηγουμένως για τον Όφη, θέμα πολύ καλή συγκέντρωση στα παιχνίδια και να παίξουν οι παίκτες για το αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα. Διοικητικά εκεί τώρα που υπάρχει αναταραχή στον Εργοτέλη, αποχωρεί του Τζάρης κατά πάσα πιθανότητα και ο Σάμι το καλοκαίρι, τι βλέπεις? Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα γίνει. Ο κύριος, ναι, καλά, ο κύριος Σάμι αυτή τη στιγμή δεν έχει πει φεύγω. Όχι, δεν έχει πει. Ο μόνος που έχει πει ότι εγώ θέλω να φύγω γιατί έχω κουραστεί μετά από τόσα χρόνια εδώ είναι ο κύριος Τζάρης. Κατά πάσα πιθανότητα εκεί οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε αλλαγή σελίδα στο διοικητικό. Κοίταξε να δεις, Αντώνη. Ναι. Ο Εργοτέλης. Γενικά, γιατί είμαστε 2022, είναι θολό το τοπίο, έτσι θέλω την εκτίμησή σου. Κοίταξε να δεις. Ο Εργοτέλης αυτή τη στιγμή έχει μια θετική πορεία ακόμη και στην Β' Εθνική. Και κατάφερε όταν πήγε στη Γ' Εθνική και μετά βγήκε στην Β' Εθνική, στη Super League 2, χάρη στην παρουσία του Αιγύπτιου επιχειρηματία του κυρίου Σάμι, ναι, και έχει μια σταθερή καλή πορεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ο κύριος Σάμι θέλει να φύγει? Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση, αν φύγει ο κύριος Σάμι. Βέβαια υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Θα υπάρχει στην δεύτερη λύση που θα παρουσιαστεί η αξιοπιστία και η συνέπεια που έχει δείξει ο κύριος Σάμι? Αυτό θα το δείξει ο κόσμος. Ο χρόνος. Μάλιστα. Πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε σημεία αναφοράς στον κριτικό όμιλο την άνοδο του Ρουφ, την πολύ καλή παρουσία του Πόρου που τερμάτισε πιο πάνω από οποιαδήποτε άλλη ηρακλειώτικη ομάδα και τον υποβασμό, την πτώση του ΠΟΑ. Ένα σχόλιο, Στέλη. Κοίταξε, ο καθρέφτης μιας ομάδας, Αντώνη, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αυτό, καταρχήν, δεν έχω χρόνο για να παρακολουθήσω όπως την Super League την ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλω μία αυτό, όμως, ναι. Αυτό όμως που είναι ένας από τους άγραφους κανόνες στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις, έχει αρκετούς άγραφους κανόνες οι οποίοι διαχρονικά είναι συνεχώς επίκαιροι. Ένας άγραφος κανόνας λοιπόν στο ποδόσφαιρο λέει τι? Αυτό που δείχνει μια ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό θα εισπράξει. Ο ΠΟΑ, από αυτά που διάβαζα και κάποιες εκπομπές που έχω παρακολουθήσει, κατάλαβα ότι δεν μπόρεσε να πάρει στους αγωνιστικούς χώρους τα αποτελέσματα που θα τον κρατούσαν στην κατηγορία. Όμως αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και να εξηγήσω τι εννοώ δεν είναι πρόβλημα. Κανείς δεν θα πρέπει να ξεχνάει, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και γενικότερα τα ομαδικά αθλήματα, η ιστορία μιας ομάδας, Αντώνη, δεν σταματάει ούτε στη μεγαλύτερη επιτυχία ούτε στη μεγαλύτερη αποτυχία. Στο Ορνοπόα συγκεκριμένα υπάρχει μια, δεν θέλω να πω πολύ καλή, υπάρχει μια καλή υποδομή. Οι ακαδημίες, βεβαίως. Ναι, υπάρχει μια καλή. Είναι ο Κεραυνός πιο πίσω. Είναι τα παιδιά που είναι από πίσω, βεβαίως. Αυτό το κληροδότημα, η κληρονομιά. Της ακαδημίας που συνεχίζουν και προσπαθούν να δουλεύουν με συνέπεια. Ναι. Δεν είναι αρνητικό για τον ΠΟΑ το ότι για μία αγωνιστική περίοδο θα βρεθεί στο τοπικό πρωτάθλημα. Το αρνητικό θα είναι, κατά τη γνώμη μου, εάν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη της ομάδας δεν αξιοποιήσουν αυτή τη χρονιά. Και τι εννοώ να δεν αξιοποιήσουν αυτή τη χρονιά? Εννοώ κάτι πολύ απλό. Στην ομάδα υπήρχαν κάποιοι παίχτες. Πρέπει να δουν λοιπόν από τους παίχτες αυτούς, κατά τη γνώμη πάντα της διοίκησης, σε συνεργασία με τον προπονητή, ποιοι μπορούν να συνεχίσουν στη νέα αγωνιστική περίοδο. Με στόχο πάντα, γιατί ο ΠΟΑ, ιδιαίτερα στο τοπικό, είναι υποχρεωμένος να πρωταγωνιστήσει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Να δουν πώς θα επανδρωθεί αυτή η ομάδα, αφού θα κάνουν πρώτα την επιλογή από το έμψυχο δυναμικό της ομάδας που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Τώρα, θεωρώ ότι είχε μια καλή πορεία και ο Αουάν. Για τον Μπόρο θέλω να πω ότι ο κύριος Σαριωτάκης, τι να πω τώρα, δεν είναι, ο άνθρωπος είναι επιϊκός άξιος συγχαρητήριων. Αυτό που έχει καταφέρει με τη βοήθεια των συνεργατών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαριωτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει εξασφαλίσει το οικονομικό της ομάδας και δουλεύουν όλα κάτω από πολύ καλές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα είναι ό,τι καλύτερο για το κριτικό ποδόσφαιρο να μην φύγει από τον Μπόρο, να συνεχίσει την προσπάθειά του. Μια προσπάθεια η οποία ξεκινάει όπως και στον Μπόα που είπα προηγουμένως, με ήθος, συνέπεια, πάντα πιστή στις αρχές του αθλητισμού. Και αυτό επαναλαμβάνω που έχει καταφέρει ο κύριος Σαριωτάκης είναι πάρα πολύ σπουδαίο για το κριτικό ποδόσφαιρο συνολικά. Μάλιστα. Ο Γιούχτας επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει κάνει μια κατά τη γνώμη μου καλή πορεία. Ο Αλμυρός ήταν λίγο πιο φιλόδοξος ξεκινώντας το πρωτάθλημα. Δεν του βγήκαν κάποια αποτελέσματα στην εξέλιξη της αγωνιστικής περίοδου. Αλλά θα πω αυτό που είπα και για την περίπτωση του ΠΑΟ, ότι θα πρέπει οι άνθρωποι του να ξεκινήσουν το σχεδιασμό της ομάδας πρώτα από την τωρινή, από το τωρινό έμψυχο δυναμικό και να κοιτάξουν να δουν με βάση πάντα το οικονομικό, διότι μεταγραφές, παίχτες κλπ. Αν δεν υπάρχει το οικονομικό, δεν γίνονται. Να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός πάντα ο τίτλος. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο είπες προηγουμένως και πάντα υπερθεματίζω αυτή τη άποψη, το να έχεις μια σταθερή καλή πορεία. Και αν στην πορεία της αγωνιστικής περίοδου σε ευνοήσουν και τα αποτελέσματα, είναι ομαδικό το ποδόσφαιρο. Ποιος δεν το θέλει, βεβαίως. Να κάνει μια ομάδα το άλμα, που συνηθίζουμε να λέμε, να το κάνει. Αλλά αν δεν το κάνει, δεν πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να δουλεύει. Δράκη, βεβαίως. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι στη συντροφιά μας για την δευτερότητα της εκπομπής είναι ο εκπαιδευτικός όμιλος DP Studies, πληροφορική, ξένες γλώσσες, οικονομία, διοίκηση, μάρκετινγκ, τουρισμός, επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα. Θα τα βρείτε όλα στο DP Studies, εκεί που εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον εκλεκτό, τον Στέλιο τον Κατεργιαννάκη, τον οποίο έχουμε εδώ δίπλα μας στο στούντιο του Crete Today και θέλω να έρθω σε σένα, Στέλιο, να σταθώ στη δημοσιογραφική σου ιδιότητα. Τόσα χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ, όχι ότι υπήρχε μόνο αυτό, θα τα πούμε στη συνέχεια, τόσα χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ, 16 από αυτά στο γραφείο τύπου της ΠΑΕΟΦΗ, κοντά στην ομάδα. Θέλω να μιλήσουμε για αυτή την περίοδο. Θέλω να σταθούμε σε αυτή την περίοδο που είχε πολλές ωραίες στιγμές και δύσκολες στιγμές. Είναι γνωστό, Αντώνη, και χωρίς να θέλω να κάνω το φιλόσοφο, ότι η ζωή κάνει κύκλους. Και είναι δεδομένο σε μια τέτοια πορεία θα υπάρχουν και ευχάριστες στιγμές. Βεβαίως. Θα υπάρχουν και δυσάρεστες στιγμές. Το συζητάμε. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους με ό,τι αντικείμενο επιλέξουν να ασχοληθούν. Εγώ θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Πρώτον, ότι πέρασα υπέροχα και στις δύσκολες στιγμές πέρασα πολύ όμορφα.
Πώς γίνεται αυτό? Θα σου το εξηγήσω. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνεργαστήκαμε στις διοικήσεις της ΠΑΕΟΦΗ, να ζητήσω την κατανόησή τους αν ορισμένες φορές τους στενοχώρησα, και όταν λέω τους στενοχώρησα εννοώ ότι εγώ πάντα λειτουργούσα με γνώμονα το ότι είναι καλό για την ομάδα, δεν κοίταζα τα πρόσωπα. Ποτέ. Και είχα ζητήσει από τον εκάστοτε πρόεδρο στην ΠΑΕΟΦΗ, όταν ανανεώνω τη συνεργασία μαζί μου, παρένθεση, στον κάθε πρόεδρο που άλλαζε ΠΑΕΟΦΗ, έθετα την παρέτησή μου, γιατί έχω υποχρέωση απέναντι στην διάθεσή του, την παρέτησή σου. Βέβαια, έχω υποχρέωση απέναντι στην ιστορία της ομάδας, στην προσπάθεια που θα έκανε ο νέος πρόεδρος, σε αυτό το λεπτό πόστο, ανεξάρτητα την όποια φιλία μπορεί να είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, να επέλεγε ένα άλλο άτομο. Και ήταν και ο μόνος τρόπος για να μπορώ εγώ να συνεχίσω να λειτουργώ με γνώμονα το τι έκρινα εγώ ότι είναι σωστό για την ομάδα. Βέβαια, δεν θέλω να λειτουργήσει κάποιος εγωιστικά πιστεύοντας το τι είπα τη φράση, τι έκρινα εγώ ότι είναι σωστό για την ομάδα. Να δώσω μια μικρή εξήγηση για να το καταλάβουν. Εγώ είχα πει στον εκάστοτε πρόεδρο, επειδή θα είχα την ευκαιρία κοντά του να μαθαίνω πράγματα που σαν απλός δημοσιογράφος δεν θα έφταναν σε μένα, είχα υποχρέωση λοιπόν αυτά τα πράγματα να μην φύγει ούτε ένας τόνος έξω από την κουβέντα που έκανα με τον εκάστοτε πρόεδρο και την εκάστοτε διοίκηση. Και δεύτερον, αφού εργαζόμουν για τον Όφη, κάποια πράγματα δεν μπορούσα να τα γράψω, να τα δημοσιοποιήσω. Δεν ήθελα όμως, και το είχα απαιτήσει αυτό το πράγμα, αν μου επιτρέπετε η φράση, να έχω ελεύθερη σκέψη. Αυτό που, όπως σου είπα και προηγουμένως, έκρινα ότι είναι σωστό για την ομάδα, το έλεγα. Και στον εκάστοτε πρόεδρο του έλεγα: εδώ καλά το κάνεις αυτό, αυτό είναι λάθος. Ωραία. Και η σχέση μου ήταν κρυστάλλινη, ξεκάθαρη. Και με την διοίκηση, αλλά και με τον εκάστοτε προπονητή, στον οποίο είχα μεταφέρει τα ίδια πράγματα, αυτά που είχα μεταφέρει με τη διοίκηση. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω ότι πέρασα υπέροχα, διότι αυτό που έκρινα και έβλεπα ότι ήταν σωστό για την ομάδα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προβληματιζόντουσαν και η διοίκηση και ο προπονητής. Είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και απλά η όποια αντίθετη άποψη εκφραζόταν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο έμενε εκεί. Δεν μας ακολουθούσε στη συνέχεια της συνεργασίας που είχαμε. Είναι από το 1996, έτσι. 7 Αυγούστου. Πολύ ωραία. Μέχρι το 2012. Πάλι εκεί τρεις περιόδους. 31 Ιουλίου. 31... Τότε πρέπει να πούμε το εξής, ότι εγώ είχα ειδοποιήσει και τον κύριο Κορονάκη. Μάλλον πρέπει να πω ότι την προηγούμενη χρονιά που ήταν πρόεδρος ο κύριος Κουράκης, του είχα ζητήσει να σταματήσω την εργασία μαζί του. Αλλά ο κύριος Κουράκης μου είπε: εδώ μου έλεγε σε μένα να ασχοληθώ με τον Όφη. Μου έλεγε ότι μπορούν να πάνε καλά τα πράγματα. Και τώρα θες να φύγεις? Λέω: εντάξει, να πάμε ένα χρόνο ακόμη. Ο ένας χρόνος έφερε τον άλλο, τη δεύτερη δύσκολη περίοδο στην Β' Εθνική. Τότε όμως με τον κύριο Κορονάκη του είχα πει ότι στο τέλος της περίοδου θέλω να φύγω. Ο Μάνθος ο Πολυνάκης είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος που ήταν φιλόδοξος και θέλει να λάβει την ομάδα. Ήταν για ένα μήνα περίπου με τον κύριο Κλάδο. Και στη συνέχεια που ο κύριος Κλάδος για διάφορους λόγους δεν συνέχισε, σταμάτησε. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία όλους όσους συνεργαστήκαμε, ανεξάρτητα τις όποιες αντίθετες απόψεις κατά περιόδους μπορεί να παρουσιάστηκαν, υπήρχε πάντα η καλή διάθεση, υπήρχε η αλληλοεκτίμηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μοιραίο, νομίζω, σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις και κόντρες, αν θέλεις, γιατί μιλάμε για 16 χρόνια. Δεν είναι μικρή χρονική περίοδος, είναι μια ζωή. Όπως και να το κάνουμε. Αντώνη, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα παράδειγμα που έχει σχέση με τη δουλειά μας. Ήταν η περίοδος που ο είχε πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δηλαδή μιλάμε για το 2005. Με πρόεδρο τον κύριο Βατσινά. Με πρόεδρο τον κύριο Βατσινά. Εγώ λοιπόν τότε είπα στον κύριο Βατσινά και στη διοίκηση, στη συνεδρία της διοίκησης, ο κανονισμός λειτουργίας των δημοσιογραφικών θεωρίων προβλέπει ότι σε αυτά πρέπει να υπάρχουν μόνο δημοσιογράφοι, κανείς άλλος. Μόνο δημοσιογράφοι. Παγκρίτιο Στάδιο είναι 99 θέσεις. Νομίζω κάτι θυμάμαι, Στέλιο, για πες μου. Ναι, άκουσα να δεις. Υπάρχουν 99 θέσεις. Άδεια ένας δημοσιογράφος να είναι, στις υπόλοιπες 98 δεν επιτρέπεται να καθίσει κανείς. Θέλετε να εφαρμοστεί ο κανονισμός? Ναι. Πείτε μου, τι θέλετε να κάνετε? Θέλετε ή δεν θέλετε? Λέει να εφαρμοστεί ο κανονισμός ό,τι λέει. Ωραία, και ήρθε παιχνίδι λοιπόν που ήρθαν παράγοντες του Όφη να καθίσουν εκεί. Και πήγα, τους είπα να φύγουν.
Και υπήρξε μια δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια όμως είχε να κάνει, όχι γιατί εγώ είχα πρόβλημα με τον Αντώνη το στέλνω. Όχι, 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 κατάλαβα. Έπρεπε, αφού η διοίκηση πήρε μια απόφαση. Ναι, να γίνει έπρεπε... δυσάρεστο. Ναι, ναι. Όχι, έπρεπε να τηρηθεί. Έπρεπε να τηρηθεί. Αυτό είναι το. Ο οποίο είναι πάλι. Α πούμε ότι γίνεσαι δυσάρεστο κάποιο. Ναι. Να σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπήρχαν, εγώ όταν πήγα στον Όφη, χρειάστηκα περίπου 2 μήνες για να καταλάβω το πώς λειτουργεί η ομάδα στο εσωτερικό επίπεδο. Είδα λοιπόν ότι η ομάδα είχε μια αδυναμία με τους στρατευμένους παίχτες, οι οποίοι με το τότε καθεστώς έπρεπε αυτοί οι παίχτες να πάνε μακριά από την Κρήτη και ναι, για το βασικό, για βασική εκπαίδευση και μετά στις μονάδες που γίνανε συνήθως στα νησιά. Ας είναι καλά ο Αείμνηστος, ο Μανώλης, ο Φρουδάκης, ο Αείμνηστος, ο Στέλιος, ο Δεμέναγας. Θέλεις να τον αναπαύει, να τους αναπαύει, βεβαίως. Ειλικρινείς φίλοι του Όφη και οι δύο. Και ο κύριος Κωστάκης που είναι μαζί μας και επίσης ειλικρινείς φίλος του Όφη. Που με ενημερώσανε το πώς θα έπρεπε και θα μπορούσα να κινηθώ, γιατί πήγα και τους βρήκα για να δώσουμε να βρούμε μια λύση για την ομάδα. Η λύση βρέθηκε. Και είπα λοιπόν τότε στον κύριο Γκέραρθ, ο Θεός να τον έχει καλά, πολλά σημαντικά, πολλά σημαντικά πράγματα. Και βασικά στο θέμα της νοοτροπίας. Συνεντεύξεις τύπου Γκέραρτ, Στέλιο, έχω σε κασέτες τότε που γινόταν στον Γκάλεξ, έχω όνου και στην αριθμός. Ξέρεις πόσες. Μάλιστα. Παλιές. Θέλω λοιπόν από το εξής. Τότε λοιπόν εγώ πρότεινα μία λύση, δηλαδή από το μήνα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα επέλεγε ο προπονητής σε συνεργασία με τη διοίκηση ποιοι παίχτες ήθελε τον Μάιο να πάνε να παρουσιαστούν με στόχο να βγάλουν τη βασική εκπαίδευση σε 45 μέρες περίπου, ώστε να είναι στη διάθεση της ομάδας στην προετοιμασία. Εγώ είπα λοιπόν στον Γκέρο ότι αν ακολουθήσεις αυτό που θέλω εγώ, το είπαμε κεφαλαία γράμματα, εγώ, αυτό που θέλω εγώ, εγώ δεσμεύομαι απέναντί σου και θα το δεις στην πράξη, οι παίχτες να είναι 29 μέρες στο Βαρδινογιάννιο και ένα 24ωρο εκτός Κρήτης. Βασική προϋπόθεση που είχα θέσει τότε είναι ότι ο παίχτης του Όφη δεν διαφέρει από το παιδί ενός αγρότη, ενός μαθηματικού, ενός εργαζόμενου. Τις σκοπιές που θα τις κάνει, τις υπηρεσίες που θα τις κάνει, δεν θα τις κάνει το τετραήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όταν η ομάδα πάει να παίξει μπάλα. Τότε λοιπόν παρουσιάστηκαν κάποια καλά παιδιά με κεφαλαία γράμματα και εκτός εισαγωγικών, που είχαν καλομάθει, εγώ έθεσα βέτο. Λέω, αν δεν ακολουθεί αυτό που θέλουν, να πάνε στην Καβύλη, στα Ελληνοβουλγαρικά Σύλλογα. Αυτός όμως ο τρόπος δουλειάς, αυτός ο τρόπος δουλειάς ήταν υποφελής για την ομάδα. Και σε αυτό βέβαια το σημείο θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω τους εκάστοτε εκπροσώπους φορέων και βουλευτές εκείνης την περίοδου, διότι ό,τι ζήτησα, εγώ ζητούσα κάτι για λογαριασμό του Όφη, όχι για μένα. Με βοήθησαν. Βέβαια πρέπει να σου πω επίσης το σημείο αυτό, ότι όταν εγώ πήγα να ζητήσω βοήθεια, τον ενημέρωνα το συμπολίτη μας, το συνεργάτη του κτλ. Πώς μπορούσε να βοηθήσει χωρίς να παρανομήσει. Πρόσεξε, Αντώνη. Ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν να παρανομήσει. Ήξερα την κείμενη νομοθεσία, ήξερα τι προέβλεπε ο νόμος, και τον ενημέρωνα το πώς μπορούσε να γίνει αυτή η συνεργασία προκειμένου να υποφεληθεί η Όφη. Σε αυτό το θέμα επάνω ορισμένες φορές ξέρεις το παιδί, κάποια από τη διοίκηση, το παιδί, τίποτα δεν υπάρχει στο παιδί. Είναι νόμος απαράβατος αυτός. Γιατί αυτό είχα ζητήσει εξ αρχής, ότι ή θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο κομμάτι με τον τρόπο που με είχαν ενημερώσει και εμένα και τον σωστό τρόπο για την ομάδα προκειμένου οι παίχτες να είναι στη διάθεση της ομάδας και συγχρόνως σωστός τρόπος με βάση τους ανθρώπους που συνεργαζόντουσαν με τον Όφη, διότι εγώ δεν το έκανα. Και εγώ θα σου πω το εξής του γιού μου, δεν το έβαλα μέσα. Αυτό το παραπάνω του γιού που το ήξερε. Ο γιος μου πήγε υπηρέτηση στη Ρόδο. Λέω ένα παράδειγμα. Κατάλαβες. Αλλά πρόσθετη είναι, αυτό που έχει σημασία είναι να γίνονται σωστά πράγματα για την ομάδα. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Και χωρίς να παραβαίνονται, όπως είπες και εσύ, θεσμικά, όχι ούτε βέβαια. Οι νόμοι, ούτε... Όχι βέβαια. Πες μου, δεν μου απάντησες όμως, ποιες ήταν. Θέλω να μου πει, είναι τόσες πολλές βέβαια, αλλά θέλω να μου ξεχωρίσεις. 2, 3 καλές στιγμές. Κοίταξε, αυτές που σου μένουν στα 16 χρόνια. Είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να μπορούμε να βλέπουμε και κάποια στιγμιότυπα από παιχνίδια του Όφη, έτσι. Αυτό ήταν. Ναι, πες μου.
Εδώ δεν είσαι. Αυτό εδώ περιγράφεις. Δεν είσαι στο Νόφι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το 93. Αυτό είναι 93 Οκτώβριο. Ναι. Για πες... Νοέμβριο. Νοέμβριο, ναι. 2 Νοεμβρίου, 3 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Τότε είναι. Για πες καλές στιγμές που θυμάσαι. Κοίταξε, καταρχήν υπάρχουν οι στιγμές που η ομάδα είχε κληθεί να παίξει στα κύπελλα Ευρώπης. Πολύ καλές στιγμές. Όλη αυτή η προετοιμασία, η αγωνία να διευκολυνθεί ο κόσμος. Γιατί πρέπει να σου πω, Αντώνη, και αυτό το έκανα. Προετοιμασία για τα παιχνίδια, ναι. Βέβαια. Και πρέπει να σου πω, Αντώνη, ότι. Ένα ωραίο άγχος. Εγώ είχα την. Η επαγγελματική μου σχέση με την ΠΑΕΟΦ ήταν σε επίπεδο γραφείου τύπου. Όμως εγώ δεν έμενα εκεί. Σου είπα κάτι προηγουμένως. Αυτό που έβλεπα και ήταν λάθος για την ομάδα, το έλεγα. Δεν κρατούσα το στόμα μου κλειστό. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε λεγόταν πρόεδρος, είτε φίλαθλος, είτε προπονητής, είτε παίκτης. Πρόσχετη σου λέω. Πάντα μετράει. Αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι το έχεις περιγράψει εσύ. Έτσι, ναι, παρεπιπτόντως τώρα μιλάμε, είναι πριν. Στο Κρέτα Τσάνελ ήταν. Συνεργαζόμουν στο Κρέτα Τσάνελ. Ναι. Μα και αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, φαντάζομαι ότι πήγαμε εμείς 3,5 ώρες με τους συναδέλφους. Μια μισή χιλιάδες, 10,000 κόσμο τώρα το συζητάμε να μην κοιτάξουμε. Πήγαμε 3,5 ώρες πριν ξεκινήσει το μάτς. 3,5 ώρες πριν ξεκινήσει το μάτς και ήδη το γήπεδο ήταν το μισό γεμάτο. Ναι, φυσικά ήταν. Φοβερές στιγμές. Ναι, φοβερές στιγμές. Ναι, ναι. Δηλαδή, αλλά σέκοψα. Ναι, θέλω να πω ότι οι στιγμές είναι πάρα πολλές. Και το οι καλές, ναι. Και οι αρνητικές. Κορυφαία αρνητική είναι ο υποβασμός της ομάδας. Κορυφαία αρνητική. Ναι, αρνητική το αρνητικό, ναι, λοιπόν. Δεν με στενοχώρησε το αν είχα κάποιες αντεκλήσεις με κάποιους γιατί υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Μετά από 35 χρόνια, το 2009 λοιπόν. Ο Όφη πίνει το πικρό ποτήρι του υποβασμού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Κάτι που μας φαίνονταν πάρα πολύ. Και αυτό επίσης που με πείραξε, ναι, προσωπικά, ναι, γιατί έκανε ζημιά στην ομάδα, γι' αυτό με πείραξε προσωπικά, ήταν εκείνο το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Ηράκλειο. Α, τη δεύτερη χρονιά, δεύτερη χρονιά Β' Εθνικής. Ναι. Παράσκο. Αυτό το με προπονητή τον Παράσκο, ναι. Ήταν η πρώτη φορά και με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Το λέω τώρα γιατί το είχα πει στους υπευθύνους τότε. Που είχαν βάλει 4 άτομα σαν, αν μπορώ να πω, φίλοι της ομάδας, αλλά οι φιλοξενούμενοι θεώρησαν ότι ήταν μπράβοι, που δεν ήταν μπράβοι. Αλλά δεν έπρεπε να πούνε, δεν είχαν λόγο να υπάρχουν στα αποδυτήρια. Και αυτό το πράγμα με στενοχώρησε γιατί. Διότι οι φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν μία άτυχη στιγμή στα αποδυτήρια, και το λέω για πρώτη φορά, και ποια ήταν αυτή η άτυχη στιγμή, ήταν ότι είχε έρθει ένας παρατηρητής από το Ρέθυπνο και ακολούθησαν μετά άλλοι δύο παρατηρητές. Οι άνθρωποι του Όφη, λοιπόν, αυτοί που ήσαν στη διοίκηση, βγήκαν έξω από τα ρούχα τους γιατί θεώρησαν ότι είχε βάλει μέσον ο Πανσεραϊκός να υπάρχουν τρεις παρατηρητές. Αυτό δεν ήταν σωστό. Διότι μερικές μέρες πριν είχε πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στη Super League 2 και είχε αποφασιστεί στους αγώνες των play-off σε κάθε παιχνίδι να υπάρχουν τρεις παρατηρητές. Και δυστυχώς αυτός ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την play-off τότε, επιστρέφοντας στο Ηράκλειο, δεν φρόντισε να ενημερώσει αυτό το θέμα. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα τι? Να δημιουργηθεί μια ολόκληρη φασαρία στα αποδυτήρια. Φασαρία όχι χειροδικής αιτίας, αντεκλήσεις. Τι είναι αυτά που κάνετε, και εμείς την είπαμε έτσι. Yeah. Και να φωνάζει μια διά του αείμνηστου Θεοδωρίδη. Μα ρε παιδιά, ξέρετε, συνεδρίαση δίκης. Διότι εγώ εκεί, όταν άκουσα εγώ αυτή την κουβέντα, λέω δεν μπορεί να το λέει τυχαία. Δεν μπορεί να το λέει τυχαία. Παράγοντας και αυτός βεβαίως κοιτούσε τα συμφέροντα της ομάδας του. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τι? Να τραβήξουν ένα βίντεο αυτή μέσα από τα αποδυτήρια. Ναι. Που το βλέπω το βίντεο και λέω σε έναν από τη διοίκηση, πήγαινε να πεις ότι, γιατί όντως απαγορευότανε, ότι δεν επιτρέπεται το βίντεο να σταματήσει αυτή η κασέτα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα στο παιχνίδι που γίνεται, το δεύτερο παιχνίδι στις Σέρες, να έχει δημιουργηθεί επίσης στη διαιτησία ένας πόλεμος κατά του Όφη, αδικαιολόγητος. Ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχει, μα καταρχήν, ναι. Αντώνη, να σου εξηγήσω κάτι. Καταρχήν, ο Όφη... Που κάνει την άνοδο στην Όχι, πρόσεξε μια λεπτομέρεια, Στη διάρκεια της κανονικής περίοδου, εγώ με εντολή του Προέδρου,
Είχαμε βγάλει ανακοίνωση για την άριστη φιλοξενία του Πανσεραϊκού. Και από μία αμέλεια. Αμέλεια, τι αμέλεια είναι. Δεν το σπουδαιολόγησε αυτός που είχε πάει συνεδρία Super League. Δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα. Αλλά πιέζει ο χρόνος. Είναι αυτό η δεύτερη αρνητική, όπως είπες, ο υποβασμός. Και ναι, διότι αυτή η ενέργεια σε συνδυασμό με το λάθος της διαδικασίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κόστησε την άνοδο. Αυτή η ενέργεια κόστησε την άνοδο στην ομάδα. Θετικά πράγματα μου είπες. Η έξοδη στην Ευρώπη. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό που σου είχε στο μυαλό, Στέλιο. Δηλαδή κάτι που το θυμάσαι, ας πούμε, από αυτά τα 16 χρόνια. Που κολλάει μνήμη, όπως το λέμε εκεί. Δεν γίνεται. Κοίταξε. Πολλά είναι. Αλλά πες μου το ένα. Κοίταξε, όντως είναι πάρα πολλές καλές στιγμές. Το ξέρω, και το ξέρω. Να κάνουμε και μια διευκρίνηση για να καταλάβουν κάποιοι φίλοι το εξής απλό. Πηγαίνοντας ένας συμπολίτης μας, ένας φίλος του ποδοσφαίρου, ναι. Πηγαίνοντας στο γήπεδο να δει ένα αγώνα του Όφη, είναι μέρος της προσπάθειας που κάνει η ομάδα. Ναι, σωστά. Και δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στους εαυτούς τους να προβαίνουν σε ενέργειες που είτε συκοφαντούν την ομάδα, έτσι. Είτε γίνονται αιτία να τιμωρηθεί η ομάδα. Τιμωρηθεί και πρόσεξε, και 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Ακριβώς. Λοιπόν. Είναι λάθος είναι. Λάθος είναι. Σωστό είναι. Με κατάλαβες. Αλλά σου επαναλαμβάνω. Να, παράδειγμα τώρα αυτό. Πες μου κάτι που το θυμάσαι έτσι που. Κοίταξε, ένα άλλο πολύ καλό παιχνίδι που έγινε στο Καρθατζόγλι με τον Ηρακλή. Επίσης που, μάλλον θυμήθηκα τώρα τον Ρόναλντ τον Γκόμεζ. Τον Γκόμεζ, για πες. Λοιπόν, αυτός είχε έρθει προετοιμασία στην Ολλανδία. Άλλες για την πρώτη χρονιά τώρα που ήρθε, ναι. Είπε δοκιμή, ναι. Είχε έρθει να δοκιμαστεί. Ο κύριος Γκέραρτ, λοιπόν, όπως και όλοι που ήταν στην Αποστολή, είδαν ότι πρόκειται για καλό παίχτη. Ο κύριος Γκέραρτ όμως, επειδή πήγαινε το μυαλό του ένα βήμα παραπάνω, ναι. Φοβήθηκε μήπως και έρθει εντοπαρισμένος. Και σου λέει, μήπως δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Φυσικά και στην πορεία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα. Ναι, όμως ναι. Πολύ καλά έκανε ο κύριος Γκέραρτ, προστατεύοντας την ομάδα του, να ψάξει να δει τι θα γίνει. Και φεύγουμε λοιπόν με το αυτοκίνητο για να πάμε στο Ρότερνταμ. Εσύ με τον Ολλανδό. Ναι. Και συναντάμε ένα ποδηλιάρισμα στο δρόμο, στη μισή ώρα ούτε 500 μέτρα. Και μου λέει θα το ρισκάρουμε. Δηλαδή, τίποτα μου λέει, άστο πως είναι. Αν είναι εντοπαρισμένος είναι, τι θα κάνω. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πάει. Και υπήρχε μετά ένα δεύτερο θέμα. Ένα δεύτερο θέμα υπήρχε. Το πώς θα έμπαινε στην Ελλάδα. Και ας είναι καλά. Γι' αυτό λέω ότι ευχαριστώ όλους τους τοπικούς φορείς και όχι μόνο τους συμπολίτες βουλευτές. Και ας είναι καλά ένας συμπολίτης ο οποίος τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί. Τον ενημέρωσα, παρένθεση, εγώ δεν έκανα ποτέ τίποτα για την ομάδα αν δεν είχα την έγκριση του Προέδρου. Πρόσεξε. Προφανώς. Δεν θέλω να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εγώ έλεγα κάτι και το έκανα. Εγώ πρότεινα κάτι που έβλεπα σωστό για την ομάδα. Και στο συγκεκριμένο θέμα βρήκα τον πρόεδρο και λέω: κοίταξε, αν δεις έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Δάδα. Συμφωνώ, μου λέει: συμφωνώ. Πρόεδρος τότε. Κ. Παπαμαθιάκης. Ναι. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και ας είναι καλά ένας άνθρωπος που έχει συνταξιδοτηθεί τώρα, ενημερώθηκε και όταν επέστρεψα δηλαδή η αποστολή, έγινε μια τρίπλα για να μην είμαστε ασυνεπείς με βάση την κείμενη νομοθεσία και ήρθε ο παίχτης και προχώρησε μετά όλα κανονικά και φυσικά δεν είχε έρθει ο Ρόναλντο παρεσμένος προς Θεού. Mm-hmm. Αλλά σου επαναλαμβάνω, ήταν. Το είχε δώσει τότε από την προετοιμασία. Θυμάμαι τότε ήταν το σύστημα τη αλυσίδα, αν θυμάσαι. Δηλαδή το έπαιρνα εγώ σπορ FM, το δίνα στο Μεσόγειο. Ναι, πριν φύγω σα είχα ενημερώσει. Με τη σύγχρονη γνώμη τη δικιά σα. Ναι, ότι λέμε, ξέρετε κάτι, θα πάμε έτσι για να το πάρουν όλοι γρήγορα ηλεκτρονικά μέσα ναι, πρώτα. Ναι, μέσω φάξ ήταν τότε. Φάξ ήταν, αν τα θυμάσαι. Μπράβο. Τέλειο. Ναι, τι να πω. Και αυτή η συνεργασία με του συναδέλφου πάρα πολύ καλή. Ναι, δεν το συζητάμε καθόλου. Έχεις ταυτιστεί βέβαια, δεν το συζητάμε οικογενειακά, με την Εθνική Φωνή, με την εφημερίδα που εκδίδονταν από το 1960 συνεχώς. Νοέμβριο του 59. Από τον Νοέμβριο του 59, τον αείμνηστο τον Γιώργο Κατεριανάκη, τον πατέρα που ξέρεις πόσο τον σεβόμαι, τον σεβόμουν και πόσο τον αγαπούσα. Η Εθνική Φωνή, η οποία πριν 2 χρόνια έγινε και ηλεκτρονική.
Ναι, γιατί ήταν. Κάθε Δευτέρα πήγαινε στα περίπτερα, πλέον εδώ και δύο χρόνια γίνει ηλεκτρονική. Να το πούμε. Στέλναμε σε email. Κοίταξε, Αντώνη, δεν υπήρχε προοπτική στο χαρτί. Δηλαδή, για μας το να πηγαίναμε σε παραπάνω σελίδες από τις 32 που έβγαζε το πιεστήριο. Παρένθεση. Με πολύ καλό αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον αείμνηστο τον Κώστα τον Γραμματικάκη, δεν είναι μαζί μας. Τον κύριο Αλέκο τον Μικονιάτη που δεν είναι μαζί μας. Τον Άγιο τον Μικονιάτη και ιδιαίτερα ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Αντώνη Δημητρίου. Mm-hmm. Ο κύριος Αντώνης ο Δημητρίου είναι κάτι παραπάνω από αδελφός. Ανιδιοτελώς, πρόσεξε. Ανιδιοτελώς. Όλοι αυτοί σου λέω ανιδιοτελώς. Αλλά ιδιαίτερα ο κύριος Δημητρίου δεν έχω λόγια. Δεν υπήρχε προοπτική. Και εδώ είναι το θέμα το εξής, Αντώνη. Όταν κάνουμε κάτι πρέπει να υπάρχει προοπτική. Ωραία, εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε πάνω από 32 σελίδες. Από τις οποίες 32 σελίδες οι 16 είναι αφιερωμένες στο αθλητικό ρεπορτάζ. Τώρα όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Διότι δεν έχουμε πρόβλημα χώρου. Παράδειγμα, η εφημερίδα σήμερα βγήκε 100 σελίδες. 36 είναι αθλητικές. Είναι άλλη προοπτική. Βέβαια, υπάρχει συνήθεια του κόσμου την οποία σέβομαι και φυσικά σου μία θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ναι. Και εγώ είμαι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες ακόμα. Τη διαβάζω την εφημερίδα σου. Σε όλους τους συμπολίτες, γιατί η βοήθειά τους είναι πάντα ανεκτίμητη. Και αυτή δηλαδή είναι, αυτή είναι η αιτία που μας δίνουν δύναμη και να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Κινούμαστε πάντα με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον του Ηρακλείου και της Κρήτης. Τόσα ρεπορτάζ έχεις κάνει, δεν είσαι μόνο το αθλητικό, έχεις κάνει για αστυνομικό ρεπορτάζ, έχεις κάνει... Ναι, ναι, ναι. Ποιο αγάπησες περισσότερο, Στέλιο? Το αστυνομικό. Το αστυνομικό. Ναι, ναι, ναι. Πες μου, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, έτσι. Πες μου 2-3 πράγματα και γι' αυτό. Περισσότερα από όλα το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κοίταξε, ήταν ναι. Εμένα μ' αρέσει και θα μ' αρέσει πάντα ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Να πω κάτι να γελάσουμε. Ναι. Εγώ και σήμερα έχω μια μπάλα στο σπίτι που κάθομαι και παίζω με την μπάλα στα πόδια μου. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι τεράστιος έρωτας. Και ο αθλητισμός γενικά, όπως είναι ο στίβος, το μπάσκετ, η κολύμβηση, το πόλο κτλ. Ναι. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά τον Φεβρουάριο του 1984, πήγα στην εφημερίδα Δημοκράτης σαν διορθωτής. Από τις 3.30 ώρα το μεσημέρι που πήγαινα μέχρι τη 1.30 ώρα το βράδυ που τυπωνόταν η εφημερίδα, είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε ένα κενό περίπου 3.30 ώρες. Όχι μαζεμένο 3.30 ώρες, ξέρεις, 15 λεπτά από εδώ, 20 λεπτά και τα λοιπά. Σωρευτικά τα βάζω. Και λέω μετά, λέω, η εφημερίδα δεν είχε αθλητικά, ας ασχοληθώ με το αθλητικό ρεπορτάζ. Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 1984, με φώναξε ο κύριος Αλέκος ο Μικονιάτης, αλλά μου είπε ότι εγώ έχω, μου λέει, τον κύριο Παιδάκη. Δάσκαλος. Ναι. Να είναι καλά. Μεγάλος. Ο κύριος Σώτος. Έχω το, μου λέει, τον κύριο Παιδάκη, έχω θέλω μου λέει για πολιτικό ρεπορτάζ. Εγώ να σου πω, δεν μου ήρθε. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είχα τις γνώσεις που θα έπρεπε να έχω τότε. Ή δεν σ' άρεσε? Όχι. Ναι, εντάξει. Καταρχήν, ναι, θέλω να σου πω στο σημείο αυτό το εξής, ότι εγώ όταν βγήκα αρχικά με το αθλητικό ρεπορτάζ και συγχρόνως με την εφημερίδα του πατέρα μου που έγραφα κάποια πράγματα με το όνομά μου. Μου λέγανε, είσαι, μου λέει, ο γιος του Γιώργου, ο πατέρας σου καλός και τα λοιπά. Εγώ αυτό δεν μου άρεσε, με πιάνει. Σε λέω, πείραζε λίγο. Όχι, δεν με πείραζε καθόλου, με κολάκευε. Αλλά έλεγα ότι αφού έχει βάλει μια επιτυχημένη σφραγίδα ο πατέρας μου μέχρι σήμερα, έχω υποχρέωση κι εγώ να δημιουργήσω μια άλλη σφραγίδα δικιά μου. Ναι, και να κοιτάξω, να δω πώς μπορώ να πλησιάσω τον πατέρα μου, να έχω μια θετική πορεία. Σε αυτή λοιπόν τη λογική βρήκα στους γονείς μου, είπα στον κύριο Αλέκο, λέω, την επομένη θα σας απαντήσω. Μου λέει, το πρωί θα έρθεις, λέω, το μεσημέρι. Όχι, μου λέει, το πρωί θα έρθεις. Μίλησα λοιπόν με τον πατέρα μου και μου λέει, τι θα πει αθλητικό ρεπορτάζ. Μάθες, μου λέει, και τα άλλα, ή το ρεπορτάζ. 4 χρόνια σε πλήρωνα, μου λέει, στην Αθήνα, σχολείο δημοσιογραφία σε πλήρωνα. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι χρειάζονται πάρα πολλές ώρες. Δεν γίνεται χωρίς, αν δεν προσπαθείς δεν μαθαίνεις. Και στο σημείο αυτό θέλω με την ευκαιρία να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σώτη τον Παιδάκη, γιατί ήταν αυτός ο οποίος με έστειλε σε ένα φίλο του στο δικαστικό Μέγαρο, ο οποίος φίλος του με ενημέρωσε για το πώς λειτουργεί, εγώ ήξερα πώς λειτουργεί το πρωτοδικείο,
εντελώς. Σου έδωσε κατευθύνσεις δηλαδή. Σου... Ναι, μα, δηλαδή να παράδειγμα, πατάς, μου είπε πατάς. Ότι αυτός είναι ο πρόεδρος Πορτοδικών εδώ, αυτός είναι ο εισαγγελέας εδώ κτλ. Πολύτιμο. Πολύτιμο. Βέβαια, εγώ δεν ήξερα τίποτα στο πράγμα. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό σου είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σόδο, τον παιδάκι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι με πήρε από εκεί. Δεν θέλω να πω το όνομά του ανθρώπου, έχει συνταξιοδοτηθεί. Δεν τον έχω ρωτήσει και δεν ήξερα ότι θα μου κάνει αυτή την ερώτηση να σου πω. Και να με πάρει και να με πάει στον πρώτο πρωτοπτικό να πει ο Τάδη από εδώ πέρα και λοιπά. Να σε πάρει στον εισαγγελέα να πει ο Τάδη από εδώ πέρα εδώ και να σου πούνε τι ώρα μπορεί να περάσει. Για κάποιον νεοσό ακόμα. Ακριβώς. Σωστό. Και από εκεί και μετά πρέπει να σου πω ότι εμένα με βοήθησε και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι αγώνες που είχα κάνει με τον Όφη. Με την ομάδα νέων του Όφη. Και στη συνέχεια οι αγώνες με τον Αργοτέλη. Υπήρξαν αξιωματικοί και αστυνομικοί οι οποίοι είχαν υπηρεσία στο γήπεδο και ήμουνα πιο οικείος εκεί. Επίσης, δηλαδή, ναι. Έβλεπα κάποιον για πρώτη φορά και αμέσως μιλούσε για την μπάλα. Γιατί σημαντικό, είναι το διαβατήριο που λέμε, έτσι. Μπράβο. Γι' αυτό και είπα ότι το ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα είναι πάντα βασιλιά σπορ. Λοιπόν, όταν έπιανα λοιπόν κουβέντα μαζί τους, εγώ όταν έπαιζα μπάλα δεν ήθελα να χάνω. Γινόμουν Τούρκος, δεν μπορούσα να χάσω. Την ήττα δεν μπορούσα να την δεχθώ με τίποτα. Και έβγαζα πολλά νεύρα που μετά από ένα σημείο και μετά δεν δικαιολογούνται. Δεν έπρεπε δηλαδή να το κάνω, κατάλαβες. Να πούμε τώρα πόσες φορές σε θυμάμαι στο γήπεδο να είσαι πραγματικά εκεί έτοιμος, ναι. Λοιπόν, και αυτό με έφερε πιο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Και πρέπει να πω επίσης εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω όνομα, αλλά γιατί είναι πάρα πολλοί. Διότι οι άνθρωποι αυτοί με σεβάστηκαν και αυτό το οποίο... Και διαχρονικά το γράφω, ήταν άνθρωποι με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Θέλανε να κάνουν καλό στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Θέλανε να βοηθήσουν να μειωθεί η παρανομία οποιασδήποτε μορφής εκδηλωνόταν. Και ήμουν πολύ τυχερός εκεί επάνω. Δηλαδή το ότι αντιμετώπισα ανθρώπους με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Mm-hmm. Και οι οποίοι φυσικά δεν κάνανε ιδιαίτερη και εγώ πρέπει να το πω, μεταχείριση σε μένα. Στο ξεκίνημα και εγώ έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ. Υπήρχαν πραγματικά άνθρωποι τους, οι οποίοι δεν έκανα τα χρόνια που έκανες εσύ, έτσι να μην παρεξηγηθούμε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν συνέστηση της αποστολής τους. Γι' αυτό γράφω, πάντα το γράφω, τώρα 30 χρόνια. Να αφήνουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία έχει ικανότατα στελέχη και ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Με κατάλαβες? Ναι, και κάποιοι είναι άδικοι με την αστυνομία. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ιδιαίτερα από την ηλικία μου και κάτω. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα που είχαμε, για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Για τον Όφη, για τα πάντα, έτσι, για τη δημοσιογραφία. Ακούσαμε τις απόψεις σου. Να σε ευχαριστήσω θερμά, να σου ευχηθώ τι καλύτερο. Επίσης, Άδωνη, σε ευχαριστώ πολύ. Με την εφημερίδα, την ηλεκτρονική πλέον φωνή, η οποία συνεχίζει για 62ο, 63ο. Δόξα Θεώ. Κάνουμε το σταυρό μας, δόξα Θεώ. Πάντα. Ας δίνει δύναμη ο μεγαλοδύναμος Θεός. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι έχω σταθεί τυχερός, γιατί η πλειοψηφία των συνεργατών μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Σε όλη αυτή την πορεία των... Εγώ θα πω για το 84-85 και μετά, που είχα σχέση με το τι συνεργάτες θα έχει εφημερίδα κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η βοήθειά τους είναι πολύτιμη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Επίσης, και να έχεις πάντα την υγεία σου. Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση που σας απευθύνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ, τιμή μου.